Πρώτη συνταγή για σήμερα, το ρατατούι. Πολλοί το γνωρίζετε από την ταινία που έχει βγει, το παιδικό, αλλά ουσιαστικά το ρατατούι είναι ένα φαγητό. Είναι το γαλλικό μπριάν. Θα σας δείξω πώς ακριβώς φτιάχνεται, είναι πάρα πολύ εύκολο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχουμε υπομονή με τα λαχανικά μας και πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το ρατατούι θα χρειαστούμε 2 μελιτζάνες, 5 με 7 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κρεμμύδια, 3 κολοκυθάκια, 2 πιπεριές κόκκινες, 2 πιπεριές κίτρινες, 3 σκελίδες σκόρδο, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 50 γραμμάρια κόκκινο κρασί, 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 600 γραμμάρια ντομάτες τριμμένες, ξύσμα από ένα λεμόνι, 1 κουταλιά της σούπας βασιλικό, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, φέτες ψωμί, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 50 γραμμάρια μυζήθρα τριμμένη, βασιλικό, αλάτι και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το ρατατούι, όπως σας είπα και πριν, είναι ουσιαστικά το γαλλικό μπριάμ. Θα βάλουμε ακριβώς ό,τι βάζουμε στο μπριάμ, απλά θα το μαγειρέψουμε λίγο διαφορετικά και βέβαια θα δώσουμε πάρα πολύ σημασία στο πώς θα κόψουμε τα λαχανικά, γιατί το ρατατούι είναι κάτι γκουρμέ. Το σερβίρουμε πάνω σε μπρουσκέτες, το σερβίρουμε σαν συνοδευτικό γαρνιτούρα σε ένα πολύ ωραίο κρέας. Γενικά είναι η γκουρμέ εκδοχή του μπριάμ. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε σε αυτή τη συνταγή είναι ένα λαχανικό που υπάρχει εδώ πέρα και είναι η μελιτζάνα. Ενώ όλα τα υπόλοιπα υλικά χρειάζονται ακριβώς περίπου τον ίδιο χρόνο για να ψηθούν, η πιπεριά, το κρεμμύδι, το κολοκύθι, το σκόρδο, η ντοματούλα μας, η μελιτζάνα είναι πιο ιδιαίτερη και θέλει περισσότερη προσοχή. Γι' αυτό το λόγο, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ουσιαστικά να έχουμε μία κατσαρόλα που θα ψήσουμε κανονικά άλμα στο φαγητό και ένα τηγανάκι που θα σοτάρουμε ξεχωριστά τη μελιτζάνα. Μπορούμε βέβαια στην ίδια κατσαρόλα να σοτάρουμε τη μελιτζάνα, να τη βγάλουμε στην άκρη και μετά να συνεχίσουμε όλη τη διαδικασία, αλλά νομίζω πολύ πιο εύκολο είναι να το κάνουμε σε δύο διαφορετικά τηγάνια. Σωστά? Σωστά. Σωστά. Άρα, ανάβουμε την τηγανάρα μας εδώ και ανάβουμε και την κατσαρόλα μας εδώ. Εδώ πέρα θα τη βάλω χαμηλά γιατί έχω να κόψω τη μελιτζάνα μου στην αρχή. Όπως βλέπετε, δεν έχω ετοιμάσει τίποτα. Θα πρέπει να το κάνουμε παρέα. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε και θα κόψουμε τη μελιτζάνα και όλα τα υπόλοιπα λαχανικά ακριβώς το ίδιο μέγεθος. Μπορείτε να τα κόψετε πολύ μπρινουάζ, πολύ μικρά κυβάκια. Όσο πιο λεπτά τα κόψουμε, τόσο πιο γκουρμέ τα κάνουμε. Μπορείτε να κόψετε λίγο πιο μεγάλα. Βέβαια, όσο πιο μεγάλα τα κόβουμε, τόσο περισσότερο χρόνο ψήματος θέλει το φαγητό μας. Αυτό που θέλω να προσέξουμε είναι πάντα μα πάντα να ακολουθούμε την ίδια γραμμή. Δηλαδή, υπολογίζουμε ότι το κρεμμυδάκι θα το ψιλοκόψουμε περίπου μικρά κυβάκια, άρα θέλουμε όλα μας τα λαχανικά να τα κόψουμε περίπου όπως θα κόψουμε το κρεμμύδι. Γι' αυτό το λόγο ξεκινάμε με τη μελιτζάνα, εδώ. Άμα το μαχαίρι σας είναι καλό, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Και νομίζω ότι το ρατατούι είναι η καλύτερη περίπτωση για να εξασκηθείτε πάνω στο μαχαίρι. Τώρα, θα πάρω τις μελιτζάνες μου και ουσιαστικά θα κόψω μπρινουάζ. Ένα κομματάκι, πάρτε το χρόνο σας. Το έχω χαμηλώσει τη φωτιά μου εδώ πέρα για να σας δείξω ακριβώς πώς θα το κάνετε και θα το κάνετε σωστά. Και θέλω να βγουν τα τέλεια κυβάκια. Εδώ. Πώς σας φαίνεται σαν διαδικασία, χρονοβόρα. Δεν πειράζει όμως γιατί αυτή είναι η μαγεία αυτουνού του φαγητού. Δηλαδή, όντως, πολλές φορές έχει τύχει να πάω και να δω σε κάποιο μενού να λέει ότι υπάρχει ρατατούι στη συγκεκριμένη συνταγή. Και αυτό που περιμένω να δω σε μια τέτοια συνταγή είναι το ότι αυτός που ασχολήθηκε να φτιάξει το ρατατούι, ασχολήθηκε πραγματικά. Δεν το έκανε γρήγορα, το έκανε με αγάπη και αυτό θέλω να δω και από εσάς. Λοιπόν, τώρα τελείωσε η ώρα της εκπαίδευσης. Ο τρόπος που τα κάνετε κι εσείς είναι να βάλετε όλες τις φέτες τη μία πάνω από την άλλη, εδώ όπως είναι, κατευθείαν και να κόψετε πολύ γρήγορα. Εδώ. Έτσι με αυτόν τον τρόπο γλιτώνουμε πάρα πολύ χρόνο. Αλλά ξαναλέω, πρέπει να δώσετε σημασία στο κόψιμο των λαχανικών. Και όντως, να ξέρετε ότι όποιος κάνει ρατατούι και μου στείλει φωτογραφία, θέλω να δω πραγματικά όλα τα λαχανικά ότι είναι κομμένα στην εντέλεια. Μην τυχόν και στείλετε φωτογραφία που δεν είναι πραγματικά κομμένα στην εντέλεια. Θα μαλώσουμε. Λοιπόν, η μελιτζάνα είναι έτοιμη, επιτέλους και ήρθε η ώρα να τη μαγειρέψουμε. Όπως καταλαβαίνετε, κοιτάξτε εδώ πόσο ποσότητα μελιτζάνας έχει βγει με 2 μελιτζάνες. Σε περίπτωση που ξεκινήσω να ψήσω τη μελιτζάνα μαζί με τα κρεμμύδια, τα κολοκύθια και όλα τα υπόλοιπα, θα βράσουν, δεν θα γίνουν σωστά. Οπότε αυτό είναι που δεν ήθελα. Γι' αυτό το λόγο έχω μια τηγανάρα εδώ πέρα. Και επειδή έχω αρκετή μελιτζάνα, δεν θα λυπηθώ το λαδάκι. Εδώ. Θα ρίξω τη μελιτζάνα. Εδώ. Και τι πρέπει να βάλω, αλάτι και πιπέρι.
Μην το παρακάνετε με τα αλάτι, γιατί τα λαχανικά καθώς ψήνονται, συρρυκνώνονται. Οπότε το αλάτι μένει ίδιο. Γι' αυτό το λόγο υπολογίζουμε να ρίξουμε λίγο αλατάκι εδώ και άμα χρειαστεί στο τέλος προσθέτουμε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, και καθώς μαγειρεύω τη μελιτζάνα μου εδώ πέρα, θα συνεχίσω με το πρώτο μου λαχανικό. Το πρώτο μου λαχανικό είναι πάντα τι? Ο κύριος Κρεμμύδης. Ο κύριος Κρεμμύδης θα μπει στη συνταγή μας κανονικά και θα το χοντροκόψω ουσιαστικά. Θέλω να είναι περίπου κομμένο όπως ακριβώς έκοψα και τη μελιτζάνα μου. Να σας πω ότι ο Μπελές αυτή τη στιγμή έχει βάλει το γυαλί του, γιατί πάμε Χαβάη με μία ρόδα. Θωμά είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Λοιπόν, τελειώσαμε με το κρεμμυδάκι μας. Μην ανησυχείτε, το δύσκολο κομμάτι ήταν η μελιτζάνα. Απλά κοιτάζουμε όλη την ώρα να την ανακατεύουμε, εδώ. Και ξεκινάμε την όλη διαδικασία τώρα κανονικά δίπλα στην κατσαρόλα. Ψήνουμε τη μελιτζάνα δίπλα, δεν τη λυπόμαστε. Άμα χρειαστεί να βάλουμε λίγο ακόμα λαδάκι θα προσθέσουμε, γιατί η μελιτζάνα θέλει λάδι για να ψηθεί. Και πάμε δίπλα τώρα στην κατσαρόλα. Στην κατσαρόλα δεν χρειάζεται να βάλετε πολύ λάδι. 2-3 κουταγιές της σούπας φτάνουν. Συνολικά θα χρειαστούμε περίπου 5-6 κουταγιές της σούπας λάδι για όλο μας το φαγητό. Μην το φοβάστε. Κάνουμε ένα μεσογειακό φαγητό, οπότε το ελαιόλαδο είναι απαραίτητο. Λοιπόν, ρίχνουμε το κρεμμύδι μέσα. Εδώ. Και πάμε να κάνουμε ακριβώς ό,τι κάναμε και στα υπόλοιπα μας υλικά. Λοιπόν, έχουμε το κολοκύθι. Ξεκινάμε με αυτό. 3 κολοκυθάκια, κόβουμε τις άκρες. Λεπτές φετουλές, εδώ. Και τα κόβουμε ωραίο μπρινουάζ. Λοιπόν, η μελιτζάνα μου, όπως βλέπετε, παίρνει ωραίο χρώμα. Το κρεμμυδάκι μου έχει πάρει ωραίο χρώμα. Οπότε ήρθε η ώρα μέσα στο κρεμμύδι να ρίξω και το κολοκύθι και να συνεχίσω το σοτάρισμα του κολοκυθιού. Εδώ. Το κολοκύθι χρειάζεται πολύ λιγότερο χρόνο από τη μελιτζάνα. Γι' αυτό το λόγο ρίξαμε πρώτα το κρεμμύδι να καραμελώσει. Μετά ρίχνουμε το κολοκύθι. Εδώ. Και σοτάρουμε μαζί όλα τα λαχανικά. Και τώρα, τα τελευταία μας λαχανικά είναι οι πιπεριές μας και το σκόρδο. Το σκόρδο μπορώ να το ψιλοκόψω και να το ρίξω μέσα. Πάει και αυτό μέσα. Και συνεχίζουμε με την πιπεριά μας, την κόβουμε στη μέση. Βγάζουμε εδώ τα σποράκια μας. Εδώ. Λοιπόν. Και συνεχίζουμε με τις πιπεριές μας, εδώ. Απλώνουμε λίγο. Κόβουμε ωραία ζουγιέν. Μετά τα κλασικά μπρινουάζ, αυτά που έχουμε πει. Πάω ξανά στα λαχανικά μου, ανακατεύω το κολοκύθι μαζί με το κρεμμύδι. Το κολοκύθι και αυτό έχει καραμελώσει. Η μελιτζάνα μου είναι έτοιμη, τη ρίχνω μέσα. Εδώ, σβήνω το μάτι και συνεχίζω το ανακάτωμα των λαχανικών. Ως τώρα έχω εδώ μέσα κρεμμύδι, σκόρδο, κολοκύθι και μελιτζάνα. Και τώρα θα προσθέσω και τις πιπεριές μου. Εδώ λίγο ακόμα έμεινε. Σας έχω πει και άλλες φορές ότι η πιπεριά για να δώσει πραγματικά το αρωμά της πρέπει να σιγομαγειρευτεί για τουλάχιστον μισή ώρα. Δηλαδή, αν μαγειρέψετε απλά σε ένα τηγανάκι μισή ώρα πιπεριές χοντροκομμένες, θα φάτε το πιο νόστιμο φαγητό ever. Γιατί καραμελώνουν, γίνονται σαν μαρμελάδα, γίνονται κάτι διαφορετικό, γίνονται υπέροχες. Τέλεια. Πάει και η πιπεριά μου μέσα. Και κοιτάξτε εδώ χρώμα. Όλα τα λαχανικά είναι τέλεια, είναι σοταρισμένα σωστά, είναι όπως πρέπει να είναι. Τα βάλαμε στους σωστούς χρόνους. Βάλαμε πρώτη τη μελιτζάνα που χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ψηθεί. Μετά βάλαμε το κρεμμύδι, μετά βάλαμε το κολοκύθι και τελευταίες βάλαμε τις πιπεριές. Έτσι με αυτόν τον τρόπο όλα τα λαχανικά θα έχουν ωραία σύσταση στο τέλος, δεν θα έχουν παραψηθεί άλλα ή άλλα θα νομά. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Λοιπόν, θέλουμε λίγο πελτέ ντομάτας μέσα για να δέσει η σάλτσα μας. Εδώ. Θα ανακατέψω λίγο το πελτέ μαζί με τα λαχανικά. Δεν θέλω να παρανακατεύω το φαγητό μου γιατί θα λιώσουν τα λαχανικά και θα γίνει πάστα το φαγητό μου. Θέλω μόνο να ανακατέψω στην αρχή και από εκεί πέρα να αφήσω να σιγομαγειρευτεί το φαγητό μου. Τώρα θα προσθέσω μέσα το κρασί. Ελάχιστη ζαχαρίτσα.
Αλάτι πιπέρι είχα βάλει στις μελιτζάνες, αλλά δεν είχα βάλει στα υπόλοιπα λαχανικά μου, οπότε θα προσθέσω λίγο αλατοπίπερο. Άμα δεν βάλω αλατοπίπερο, τώρα μετά θα δυσκολευτώ να αλατοπιπερώ στο φαγητό μου. Απαραίτητο μυρωδικό για αυτή τη συνταγή είναι το θυμαράκι προς το παρόν, και τώρα θα ρίξουμε βασιλικό. Οπότε μην το λυπηθείτε, θα πάρω από εδώ θυμάρι. Θέλω να ρίξετε μπόλικο θυμάρι. Και σε περίπτωση που δεν έχετε θυμάρι, βάλτε ρίγανη, δεν με πειράζει, κάτι το πιο ελληνικό. Αλλά το θυμαράκι είναι απαραίτητο. Μαζί με τα υπόλοιπα λαχανικά θα δώσει υπέροχη γεύση, υπέροχο άρωμα. Βάλτε μέσα το θυμάρι, σουτάρετε λίγο ακόμα τα λαχανικά σας μαζί με τον πελτέ ντομάτας. Και μόλις εξατμιστεί το κρασί, ήρθε η ώρα να ρίξουμε την τριμμένη μας ντομάτα. Έχω βάλει φρέσκες τριμμένες ντομάτες. Μπορείτε να βάλετε και κονκασέ, αλλά θα πρέπει να προσθέσετε ελάχιστα ακόμα ζάχαρη. Ανακατεύουμε λίγο ακόμα εδώ. Το συγκεκριμένο φαγητό, απλά και με μία μακαρονάδα να τα ανακατέψει, θα κάνει κάτι φανταστικό. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγουβράζουμε για περίπου μισή ωρίτσα μέχρι που να δέσει το φαγητό μας. Θέλω να βράσουν τα λαχανικά και να αλλάξουν γεύσεις. Θέλω όλα τα ζουμιά από όλα τα λαχανικά μου να γίνουν ένα. Θυμίζω ότι αυτή η συνταγή είναι πολυχρηστική. Μπορούμε να κάνουμε μακαρονάδα, μπορούμε να κάνουμε πίτες, μπορούμε να το σερβίρουμε και σαν κυρίως γεύμα. Οπότε είναι βασική συνταγή. Μάθετε την, δοκιμάστε την στην απόλυτη εκδοχή, γιατί όντως η γεύση είναι διαφορετική επειδή κόψαμε τα πάντα τέλεια. Και θα δείτε πώς θα σερβίρω στη συνέχεια εγώ το ρατατούι στην πιο απλή του εκδοχή, σαν ορεκτικό. Η λέξη ρατατούι προέρχεται από το γαλλικό όρο τουιγέ, που σημαίνει ξεσηκώνω. Από το τέλος του 18ου αιώνα, στα γαλλικά, υποδήλωνε την έννοια ενός χοντροκομμένου στιφάδου, ενώ η πιο μοντέρνα εκδοχή του, με προέλευση την Νίκαια και την Προβυγγία, δεν εμφανίζεται κάπου καταγεγραμμένη μέχρι το 1930. Λοιπόν, το ρατατούι μας είναι έτοιμο, έχει ψηθεί. Στο τέλος θα ρίξω λίγο ξύσμα από λεμόνι, γιατί μου αρέσει, είναι προαιρετικό, δεν υπάρχει κανένα συνταγή. Και λίγο βασιλικό. Και αυτό είναι προαιρετικό. Ο βασιλικός πάντα μπαίνει τελευταία στιγμή σε τέτοιες συνταγές, γιατί και να το βάλω το βασιλικό τώρα, να το βάλω μέσα στο ψυγείο, μετά θα χάσει τα αρώματά του. Οπότε πάντα μα πάντα να θυμάστε να έχετε λίγο φρέσκο βασιλικό για να σερβίρετε με το ρατατούι, όπως και να το κάνετε. Λοιπόν, θα ρίξω τον περισσότερο βασιλικό μέσα, εδώ. Βασιλικός και ξύσμα από λεμόνι, τελευταία στιγμή. Απογειώσαν τελείως το ρατατούι μας. Τώρα, το ρατατούι είναι έτοιμο, θα το βγάλω από τη φωτιά. Να σας πω κανονικά. Το βάζετε σε ένα ταπεράκι, το έχετε στο ψυγείο, έχει τεράστια διάρκεια ζωής, δηλαδή μπορεί και μία εβδομάδα να κρατήσει το ψυγείο χωρίς κανένα πρόβλημα και να σερβίρετε όπως θέλετε. Θα κρατήσω αυτό το βασιλικό στην άκρη και έχω πάρει μία ωραία μπακέτα εδώ πέρα. Θα κόψω ωραίες φέτες. Εδώ. Λοιπόν, κοίτα εδώ τώρα τι θα κάνουμε. Θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο και θα δώσω μόνο ωραίο χρώμα στις μπακέτες. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο, γιατί το ρατατούι από μόνο του είναι ο πρωταγωνιστής. Απλά θέλουμε κάτι να το σερβίρουμε. Πάνω στη φωτιά. Εδώ. Να δώσουμε ωραίο χρώμα στην κρυέρα. Και εδώ. Λοιπόν, λίγο ακόμα λαδάκι. Αλάτι, πιπέρι. Τέλειο. Εντάξει, σας λέω ότι το ρατατούι σερβίρεται και κρυό, οπότε το έχετε κανονικά στο ψυγείο σας, ζεσταίνετε λίγα ψωμάκια και βγάζετε το καλύτερο ορεκτικό ever. Κοιτάξτε εδώ. Λίγο χρώμα στο ψωμί. Ουχου! Κι εγώ με. Ουχου! Δεν πειράζει όμως. Σβήνω τη φωτιά μου. Εδώ και εδώ. Και τέλεια. Τώρα, πού να σερβίρω. Να σερβίρω γκουρμέ σε ξύλο κοπής. Σε ξύλο κοπής είναι πιο ρουστικ. Σε πιατέλα. Κοιτάξτε. Υπάρχει αυτή η εναλλακτική που βγάλει την πιατέλα κανονικά και έχει πιο επίσημο το ορεκτικό σου. Και υπάρχει και αυτή η εκδοχή που σερβίρεις πιο ρουστικ το φαγητό σου. Τι θέλουμε. Κοιτάξτε και εδώ. Πώς το βάλα, να πω το βάλα. Ένα, δύο. Κάει. Θα βάλω αυτή γιατί να φάω αυτή και να φαίνονται αυτά υπέροχα. Κοίταξε εδώ. Φανταστικό, έτσι. Αυτή είναι η μία εκδοχή, η πιο γκουρμέ και η πιο ρουστίκ είναι εδώ. 2, 3, 4, 5. Θα διαλέξει το κοινό. Πείτε μας τι θέλετε. Ξύλο. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή, τσάμπα το λέρωσα, δεν πειράζει. Θα το πλύνω ο ίδιος με τα χέρια μου, με το που τελειώσει το γύρισμα. Όπως πάντα κάνω, να ξέρετε, γιατί κάνω και λάτσα εδώ μέσα. Λοιπόν, και έτσι όπως είναι,
Παίρνουμε το ρατατούι, βάζουμε πάνω από τις μπρουσκέτες, δεν χρειάζεται να το παρακάνετε. Και εδώ. Και όντως το πλάς και λίγο διαφορετικό, γιατί άμα τους πεις στους άλλους ότι έχω κάνει τουρλού, θα σου πούνε, εντάξει φίλε, μας φώναξε σπίτι να μας ταΐσεις και μας κάνεις τουρλού, να παραγγείλουμε κανένα σουβλάκι. Ενώ άμα τους πεις ότι έκανα ρατατούι, κατευθείαν κάτι τους κάνει. Ουσιαστικά είναι η βάση της μαγειρικής, λαχανικά πάρα πολύ γευστικά. Θέλουμε όμως λίγο τυράκι από πάνω, σωστά. Μυζήθρα. Πέτα. Μυζήθρα. Μυζηθρούλα από πάνω. Παναγία μου, κοίτα εδώ. Εδώ και εδώ και εδώ. Και τι άλλο θέλουμε. Λίγο φρέσκο βασιλικό. Εδώ που κρατήσαμε για το τέλος. Και βέβαια, δύο τελευταία υλικά. Ποια είναι, φίλοι μου? Λάδι, αλάτι. Πιπέρι. Αλάτι έχουμε από τη μυζήθρα. Θέλουμε λίγο λαδάκι στο τέλος. Και λίγο φρέσκο πιπέρι. Φανταστικό. Για το ρατατούι, κόβουμε τις μελιτζάνες σε μικρά κυβάκια και τα βάζουμε σε τηγάνι με ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και σοτάρουμε. Κόβουμε τα κρεμμύδια, τα κολοκύθια, το σκόρδο, τις πιπεριές σε μικρά κυβάκια και τα βάζουμε σε άλλη κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά. Μεταφέρουμε τις μελιτζάνες στην κατσαρόλα με τα υπόλοιπα λαχανικά, προσθέτουμε τον μπελτέ και σοτάρουμε. Σβήνουμε με το κρασί, βάζουμε τη ζάχαρη, το θυμάρι και αφήνουμε να εξατμιστεί το κρασί. Προσθέτουμε τις ντομάτες και σιγοβράζουμε σε χαμηλή φωτιά. Βάζουμε το ξύσμα από το λεμόνι, το βασιλικό ψιλοκομμένο, ανακατεύουμε και αφαιρούμε από τη φωτιά. Για το σερβίρισμα, κόβουμε το ψωμί σε φέτες και ραντίζουμε με ελαιόλαδο. Βάζουμε αλάτι, πιπέρι και ψήνουμε σε γκριλιέρα μέχρι να πάρει χρώμα και από τις δύο πλευρές. Σερβίρουμε με το ρατατούι, τη μυζήθρα, βασιλικό, ελαιόλαδο και πιπέρι. Δημήτρη, έλα εδώ. Έλα, εδώ. Διονύση, έλα κι εσύ. Διονύση, έλα αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ θα δοκιμάσεις. Μεσογειακό. Θέλω να δοκιμάσεις. Να το χωρίσω στη μέση. Χωρίσε και αυτό στη μέση να δώσουμε στον κύριο Μπελίση, γίνεται. Άστο να, γιατί έχει φάει πολύ. Α, εντάξει. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία. Φοβερό. Τραγανό, τόσο μεσογειακό, τόσο θρεπτικό, τόσο υγιεινό. Είναι μοναδικό. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι όντως δοκιμάστε το, βάλτε το σε ένα ταπεράκι στο ψυγείο και κάντε το ό,τι πραγματικά μπορεί να κάνει η φαντασία σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν παντού.